μας για τα θέματα που τον απασχολούν. Το βιβλίο βρίσκεται ήδη στη δεύτερη έκδοση και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Έτσι λοιπόν να βρισκόμαστε στο αρχονταρίκι του Ιερού Καθίσματος, στους Άνω Βολούς, και είμαστε μια όμορφη συντροφιά. Ο πατήρ Νεκτάριος θα μας διαβάσει το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο και στη συνέχεια κοντά μας είναι ο Γέροντας Γαβρίλ, ο οποίος θα μας μιλήσει γι' αυτό. Ιησούς Χριστός και οι Σαμαρείτες. Όταν ο Κύριος έμαθε ότι οι Φαρισαίοι είχαν ακούσει ότι ο Ιησούς κάνει και βαπτίζει περισσότερους μαθητές παρά ο Ιωάννης, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν εβάπτιζε, αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και πήγε πάλι στην Γαλιλαία. Αλλά έπρεπε να περάσει από τη Σαμάρια. Έρχεται λοιπόν εις μια πόλη της Σαμαρίας που λέγεται Σιχάρ, κοντά εις το χωράφι που έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ, τον γιο του. Εκεί υπήρχε το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την οδηπορία, εκάθισε όπως ήτο κοντά εις το πηγάδι, η ώρα ήτο περίπου 6. Έρχεται μια γυναίκα από τη Σαμάρια για να πάρει νερό. Ο Ιησούς της λέει, «Δώσ' μου να πιω», διότι οι μαθητές του είχαν φύγει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Η Σαμαρίτης γυναίκα του λέει, «Πώς ή που είσαι Ιουδαίος ζητάς να πιείς από εμέ που είμαι γυναίκα Σαμαρίτης?» Διότι οι Ιουδαίοι δεν επικοινωνούν με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απεκρίθη, «Εάν ήξερες την δωρεά του Θεού και ποιος είναι εκείνος που σου λέγει «δώσ' μου να πιω», σύ θα τον παρακαλούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό». Λέγει σε αυτόν η γυναίκα, «Κύριε, κουβά δεν έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μήπως είσαι εσύ μεγαλύτερος και από τον πατέρα μας Ιακώβ, που μας έδωκε το πηγάδι και ήπιε από αυτό και ο ίδιος και τα παιδιά του και τα ζώα του?» Ο Ιησούς της απεκρίθη, «Όποιος πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει και πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μια εσωτερική πηγή νερού που θα αναβρύει η ζωή αιώνιων». Λέγει σε αυτόν η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου το νερό αυτό, για να μην διψώ, ούτε να έρχομαι εδώ να αντλώ». Ο Ιησούς της λέγει, «Πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ». Η γυναίκα απεκρίθη, «Δεν έχω άντρα». Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς, «Καλά είπες, ότι δεν έχεις άντρα, διότι 5 άντρας επήρες και τώρα εκείνον που έχεις δεν είναι άντρα σου. Εις αυτό είπες αλήθεια». Λέγει σε αυτόν η γυναίκα, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας εις το όρος τούτο ελάτρευσαν τον Θεό, ενώ εσείς λέτε ότι εις το Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να λατρεύεται ο Θεός». Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς, «Πίστεψέ με γυναίκα, ότι έρχεται ώρα που ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις το Ιεροσόλυμα θα λατρεύετε τον Πατέρα. Εσείς λατρεύετε εκείνο που δεν ξέρετε,
Εμείς λατρεύουμε εκείνο που ξέρουμε, διότι η σωτηρία έρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται ώρα και μάλιστα ήρθε ήδη που οι αληθινοί προσκυνητές θα λατρέψουν τον Πατέρα πνευματικά και αληθινά. Διότι τέτοιοι θέλει ο Πατέρας να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά. Λέγει σε αυτόν η γυναίκα, ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα γνωρίσει όλα. Ο Ιησούς της λέγει, εγώ είμαι που μιλώ μαζί σου. Τη στιγμή αυτή ήρθαν οι μαθητές του και απόρρισαν που μιλούσε με γυναίκα. Κανείς όμως δεν είπε τι ζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Η γυναίκα άφησε τη στάμα της, επήγε στην πόλη και είπε στους ανθρώπους, ελάτε να ειδείτε έναν που μου τα είπε όλα όσα έκανα. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός? Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονται σε αυτόν. Εν τω μεταξύ τον παρακαλούσαν οι μαθητές και του έλεγαν, ραβί, φάγε. Αυτός δεν τους είπε, εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίο εσείς δεν ξέρετε. Έλεγαν τότε οι μαθητές μεταξύ του, μήπως τους έφερε κανείς να φάγει? Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, το φαγητό μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Δεν λέτε 4 μήνες ακόμα και ο θερισμός έρχεται? Σηκώστε τα μάτια σας, λέγω, και ιδέτε τα χωράφια ότι είναι άσπρα, έτοιμα προς θερισμόν. Ήδη ο θεριστής παίρνει μισθό και μαζεύει καρπό για τη ζωή την αιώνιον, για να χαίρουν μαζί και ως πορεύς και ο θεριστής. Εδώ η παροιμία είναι αληθινή, ότι άλλος παίρνει και άλλος θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε εκείνο για το οποίο δεν εκοπιάσετε. Άλλοι έχουν κοπιάσει και εσείς εμπήκατε εις τον κόπο τους. Πολλοί από τους Σαμαρίτας της πόλης εκείνης επίστευσαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναικός. Μου είπε όλα όσα έκανα. Όταν λοιπόν ήρθαν οι Σαμαρίτες προς αυτόν, τον παρακαλούσε να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολύ περισσότερο επίστευσαν έπειτα από όσα τους είπε, εις δε τη γυναίκα έλεγαν, ο λόγος που πιστεύουμε δεν είναι πλέον τα όσα μας είπες, αλλά διότι τον οικούσαμε εμείς οι ίδιοι και ξέρουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Γερόντα Γαβριήλ, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τον τόπο και τα πρόσωπα της συνάντησης στο Φρέα του Ιακώβ. Κύριε Χατζή, ο τόπος υπόκειται στην ιδιοκτησία διαφόρων κυριοτήτων. Αυτό είναι και το ιστορικό γίγνεσθε. Μέσα στους αιώνες, στην εξέλιξη της ιστορίας, ο τόπος αυτός που είναι το Φρέα του Ιακώβου, ενός των πατέρων του Ισραήλ, βρίσκεται την περίοδο εκείνη κάτω από την κατοχή, μάλλον μέσα στην κατοχή των Σαμαριτών, οι οποίοι ήταν ένα μείγμα κοινωνιών, μεταξύ των οποίων και πολλοί ειδωλολάτρες έβιωναν την απαξίωση του εκλεκτού λαού των Ιουδαίων.
Και το φρέρ αυτό ήταν από Ιουδαίο πατέρα, τον Ιακώβ, το οποίο είχε περάσει στην ιδιοκτησία των Σαμαριτών. Το ένα είναι η ίδρυσή του ιστορική σημασία, δεν πάβει να είναι και μία ίδρυση ενός προσώπου που ανοίγει στον εκλεκτό λαό. Ενώ στην περίοδο του Ιησού ανήκει σε ένα λαό αναμενεδομένο με διάφορες φυλές και εν μέρη ειδωλολατρικό λαό. Αυτό είναι και η μοίρα της ιστορίας. Αλλά το θέμα είναι, παραμένουμε σε αυτό το ιστορικό του τοπογραφικού και της ιδιοκτησίας ή πώς πρέπει να είναι μία λατρεία προς τον Θεό, εξαρτώμενη ή ελεύθερη, και σε αυτό είναι η μεγάλη προσφορά του διαλόγου του Χριστού με τη Σαμαρίτα στην επίκαιρη ευαγγελική περικοπή. Γέροντα, διάλεξε οπωσδήποτε ο Ιησούς το μέρος, τον τόπο. Σαν παντογνώστης δεν μπορούμε να του το αμφισβητήσουμε. Αλλά το αν είναι εκ προθέσεως ή όχι είναι τόσο δευτερευούσης σημασίας. Πρωτεύον είναι το τι βγήκε από αυτή τη συνάντηση. Και αυτό είναι το αιώνιο νυν που γίνεται μέλλον και καθοριστικό. Γιατί ενώ είναι καθοριστικό το ότι δεν εξαρτάται η λατρεία από τον τόπο αλλά από τον τρόπο, τι μάθανε οι μεταγενέστεροι χριστιανοί, είναι το μεγάλο ερώτημα. Και δυστυχώς ακόμα και σήμερα σου προτείνει ο τάδε ιερέας να έρχεσαι στο ναό και λες και ο ναός είναι η κερίθρα, μα για να είναι η κερίθρα θα πρέπει να υπάρχει και το μέλι, και το μέλι είναι το ιερατείο. Ωστόσο διάλεξε αυτό τον τόπο και ήταν πολυπολιτισμικός, θα λέγαμε σήμερα. Δεν έχει κάποια σημασία και αυτό, γέροντα, σε εμάς σήμερα, στους χριστιανούς? Καθόλου. Και αυτό προσπαθώ να εμπεδώσω πάντοτε στις ομιλίες που έχουμε μεταξύ μας, ότι το φλέγον ζήτημα είναι η λατρεία και όχι, εάν δεν καταλάβουμε τι είναι το λατρεύει και από τι γίνεται θεμητό, για να μην κατατάει μία τύπο λατρεία. Είναι η κατήχηση να ξέρω γιατί αυτό, ώστε συνειδητά να αφαιρώ το δικό μου θέλημα και να το υποτάσω στο πρωτόκολλο, μάλλον στην συμπεριφορά που είναι ήδη τεκμηριωμένη μέσα στην ιστορία, που δέχεται ο Χριστός, του τέστην ο Θεός ως πρέπουσα συμπεριφορά. Και αυτή είναι διπολική, εν πνεύματι και αληθεία. Αν δεν βρίσκονται οι δύο αυτοί ενεργειακοί παράγοντες, τότε τι είδους λατρεία κάνουμε? Τύπο λατρεία, αντικαθιστά ο τύπος την οντολογία, το όντι υπάρχον της θεότητος που είναι η αγάπη. Αν η συνοχή λοιπόν του Τριαδικού Θεού είναι η αγάπη και η αλληλοπεριχώρηση, και αυτό δεν το λαμβάνω υπόψη και εξανίσταμαι όταν βλέπω τον
αδελφό, την ώρα που λέμε Πάτερ ημών, αποκαλούντες από κοινού τον Θεό ως Πατέρα μας, σκέφτομαι ότι είναι ο εφοριακός υπάλληλος τον οποίο μισώ αφάνταστα. Τι έκανα την ώρα εκείνη που λέω το Πάτερ ημών? Τίποτα. Απλώς λέω και εγώ, ανοίγω, κλείνω το στόμα μου για να με βλέπουν και οι άλλοι ότι συμπροσεύχομαι. Αλλά είναι αυτό λατρεία. Με τα λόγια του Ιησού σήμερα, εν πνεύματι και αλήθεια. Όχι με τον ψήθυρο των χιλέων και με την υποκρισία ότι προσεύχομαι για αυτόν τον άνθρωπο που βρίσκεται παρεπιπτόντος στον ίδιο ευκτήριο οίκο ή όχι. Αυτό είναι το εξεταστικό μέρος το οποίο το αφήνει ο Θεός πάντοτε στη δική μας την επιλογή, το αν υπηρετούμε την αλήθεια ή όχι. Και ποιος θα μας βοηθήσει εάν πράγματι δεν υπηρετούμε την αλήθεια? Κάτι το οποίο είναι έχει θεσπίσει η ίδια η Εκκλησία, είναι σαν μια δυστοκία που μας βοηθάει η Εκκλησία ή να τέξουμεν επιτέλους. Και ποια είναι αυτή? Το εξ ομολογέστε, όπου θα υπάρξει και η συζήτηση με τον πνευματικό και θα βοηθηθεί ο πιστός να αγωνιστεί για τον καταλήθειον βίο. Δύσκολη υπόθεση για τον άνθρωπο, τον πτωτικό, τον μεταπτωτικό. Και γι' αυτό, για κάθε πολλαπλασιασμό, ακόμα και το ανθρώπινο είδος, χρειάζεται κανείς τα δύο διαφορετικά γένη, τον άντρα και τη γυναίκα. Επιτέλους, ούτε κατά τον ιδαϊκό τρόπο η γυναίκα το χωράφει και ο άντρας παίρνει, αλλά στην αγωγή του παιδιού, που αυτή είναι και η πνευματική ορίμανση, πρέπει και οι δύο να συμμετάσχουν. Και έχουμε τη συνάντηση του Ιησού και της Σαμαρείτιδος, όπου κατά κάποιο τρόπο εξομολογείται η Σαμαρείτιδα, έτσι δεν είναι? Βεβαιότατα, διότι δεν είναι. Αφήνει να εννοηθεί ότι τι είναι σωστότερο, να λατρεύουμε τον Θεό στο όρος Γαριζίου ή στον Ναό του Σολομώντος. Διότι πού είναι σωστό να κρατηθούν οι τύποι και να το ανακεφαλαιώσουμε στα δικά μας δεδομένα? Πού να την πάτε όλη τη λειτουργία μου, στον καθολικό παπά ή στον προτεστάντη που θα κόψει το ψωμί, ό,τι ψωμί και να είναι, και θα το μοιράζει, ή στον ορθόδοξο? Εδώ η υπόθεση παίρνει κουβέντα, γιατί αυτός το ρωτάει έτσι δεν έχει ιδέα σε τι συμβάλλει αυτό το ψωμί. Απλώς είναι ένα σύμβολο. Αλλά σε τι συμβάλλει? Έχει ιδέα? Αν είχε ιδέα δεν θέλετε το ερώτημα. Αλλά εάν θέλω να τον βοηθήσω, δεν θα πρέπει να του πω: κακομοίρη μου, τόσο καταλαβαίνεις, τόσο ρωτάς. Διότι αμέσως θα ενεργοποιήσω το εγώ του, το οποίο είναι το εκολαπτώμενο ον προς διόνυση του είδους μας, και τότε χάσαμε την αγάπη. Να επιστρέψουμε στη Σαμαρείτιδα. Τον ρωτάει που πρέπει να προσευχόμαστε. Τι απάντηση του είναι ουσιαστική? Ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά εκεί που είναι η αλήθεια και το πνεύμα. Εν πνεύματι και αλήθεια, διότι ο Θεός πνεύμα εστί. Και πού είναι το πνεύμα του? Αισθητικά, αισθησιακά νιώθουμε την πνοή του ανέμου.
και οι αρχαίοι Έλληνες ήδη είχαν τον Θεό των καιρών και μάλιστα το Δία και αργότερα ένα συγκεκριμένο τον Αίωλο. Η οδός Αίωλο δεν είναι μόνο για τα συνολάκια, είναι να μας θυμίζει ότι από τον Θεό τον ανέβω και πραγματικά στην αραμαϊκή γλώσσα δεν υπάρχει μία διάσταση, μία ετερότητα των λειτουργιών ή της ουσίας μεταξύ της λέξης άνδρας και σύζυγος, διότι εάν είσαι σύζυγος έχεις δεχτεί το κάρο τον μόχθο της επιβίωσης, αλλά ψυχικής και σωματικής, μαζί με την γυναίκα. Και δεν είσαι εσύ που βοτίζεις μόνο το σπέρμα στην ανάπτυξή του μέσα στο περιβόλι, το κλειστό, τύπος κλειστός λέει, το άσμασμά του. Δηλαδή ιδιοκτησιακό. Και αν δεν πάμε πέρα, είσαι υποχρεωμένος και να σκαλίσεις και να κάνει να καλλιεργήσεις. Και υπάρχει όχι μόνο η καλλιέργεια, αλλά και η καλλιέπεια στα αρχαία ελληνικά, γιατί είναι μια γλώσσα όχι όπως η αραμαϊκή. Άρα τι να το κάνουμε, είναι η αρχαία ελληνική, η οποία μου χρειάζεται στις βιβλιοθήκες. Εκεί που έχουμε και υπουργό παιδείας. Η καλλιέργεια πού συνίσταται στον σύζυγο και στην σύζυγο? Στο καλό έπος. Και τι είναι έπος? Ο προφορικός λόγος, γιατί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να συνοηθούν. Δεν νοήματα. Με οτιδήποτε. Και είναι ο προφορικός λόγος. Προέχει του γραπτού λόγου. Και έπος είναι επιπτερώντας, λέει ο προφορικός λόγος, το προφορικό έπος ύπταται, έχει φτερούγες και φεύγει. Ενώ αργότερα οι Ρωμαίοι λένε σκρίπτα μάνα, γραπτό δια της χειρός και με την υπογραφή και με μάρτυρες, για να είναι κατοχυρωμένος νομικά. Έτσι ο λόγος έχει κάποια σημασία ανάμεσα στο... Βεβαιότητα. Και σημασία έχει γίνει στην παιδεία. Έχει γίνει ο λόγος σάρξ οντολογικά, να αδιαφυσβήτητος ή όχι. Γιατί ο λόγος είναι το έπος, ο προφορικός λόγος. Το είπα και τελείωσε. Δεν παίρνει ανάκληση. Σου είπα ναι, είναι ναι. Είπα όχι, είναι όχι. Ακόμα και με νοήματα, με την νοηματική γλώσσα. Έχουμε επίγνωση οι σημερινοί Έλληνες τι είναι αυτό το πράγμα. Ότι ο λόγος, όλη η αφηρημένη αυτή έννοια, που είναι η πνευματική έννοια, που είναι η απόφαση της ψυχής, σάρξε γένετο και στήνωσε. Αυτό είναι το ασύλληπτο. Τι μπορεί να, γίνει αντιληπτό μόνο μέσω της παιδείας. Μόνο. Εάν είναι έτσι, τι αντιλήφθηκε η Σαμαρίτιδα από τον Ιησού, που δεν είχε κάποια παιδεία γέροντα, έτσι? Ναι, καμία. Αλλά ήξερε τουλάχιστον ότι η ικανότητα ενός Μεσσία, ενός πνευματικού αναμορφωτή, έχει τον προφητικό λόγο. Δηλαδή, έχει την προφητική δύναμη, ότι δεν μιλάμε για υποφητική, αλλά για προφητική. Και τη στιγμή που της λέει πράγματα που ήταν αδύνατο, τον θαυμάζει. Αυτό είναι και αυτό το οποίο έδωσε ο Ιουδαϊκός λαός, την προφητεία.
δηλαδή την εμπειρία του Θεού μέσα από την αυτοαποκάλυψή του. Ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, στον επιλεγμένο άνθρωπο, τον προφήτη, και είναι η αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη μέσω των προφητών. Ακόμα και το άσμα σμάτων έχει προφητική σημασία. Το θέμα είναι, ξέρει ο Έλληνας τι έχει δώσει για το Ευαγγέλιο? Καθαρά ελληνικό στοιχείο, την Εκκλησία, για να μπορέσει να διατηρήσει εις τους αιώνες την αποκάλυψη που πήρε από τον Θεό μέσω της Παλαιάς Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη όμως έχει την ίδρυση της Εκκλησίας που εκκαλεί τον πιστό σε ένα κοινό άθλημα του να αληθεύει ο βίος, του τέστην ο τρόπος που επιλέγει η Εκκλησία είναι αδιαμφισβήτητα και ο μοναδικός ή ο καλύτερος, ας πούμε τουλάχιστον, τρόπος για να φτάσουμε στην αλήθεια των πραγμάτων είναι πλάνη. Αυτή είναι η αιτιολόγηση της ιδρύσεως του σώματος της Εκκλησίας πριν τη Δημοκρατία των Αθηναίων. Η Εκκλησία του Δήμου, και πάνω σε αυτή την Εκκλησία έρχεται ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος Φαρισαίος νομοδιδάσκαλος, θα πει. Μην τον μπερδεύουμε τους Ελληνούς, τους Φαρισαίους, τους Εμμοχαρίους. Και ιδρύει δική του Εκκλησία, η οποία δρεύει στον ουρανό και πραγματοποιείται στο εγκάρσιο πλήτος του Σταυρού, που είναι δεξιά και αριστερά μας ως συνάνθρωπος στην Εκκλησία του Δήμου, μέσα στην αρχαία αγορά. Άρα την απάντηση μέσα στον ιστορικό χρόνο τη βλέπουμε. Τώρα αν δεν τη βλέπουν μερικοί και λένε δεν τη χρειαζόμαστε, τότε αμφισβητούν την ανθρώπινη εμπειρία, το έμπρακτο της ζωής, το οποίο καταλήγει σε πορίσματα, διότι η Εκκλησία εκκαλεί τον πιστό στο κοινό άθλημα του να αληθεύει ο βίος. Αυτό ζητούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός λέει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια», δηλαδή αλήθεια, αυτό το οποίο δεν επιτρέπεται με το μεγάλο άλφα το στερετικό να υποπέσει εις την λύθη. Και ο Παύλος, όπως και η Σαμαρίτιδα, ήταν Ιουδαίοι. Ναι. Αντιλήφθηκαν όμως ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, χωρίς να έχουν την παιδεία των Ελλήνων. Χρειαζόντουσαν λοιπόν την ιστορία. Ο Παύλος είχε απόλυτη ελληνική παιδεία από την Αντιόχεια. Οι Σαμαρίτες ήταν βέβαια μια γυναικούλα που, ναι μεν έφτιανε τις πατάτες στις γεννητές χωρίς να γίνουν σόλα ή κοτολέτες, δεν το ξέρω. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι και μάλιστα ο γεωγράφος μας είχε ζωγραφίες του «Βρε Σταύρου, της λείπουν τα ενότια». Και μου λέει «Τι είναι τα ενότια?» «Βρε Σταύρου», του λέω, «αυτά που μπαίνουν στα ότα, τα σκουλαρίτια». Ήταν κοκέτα η γυναίκα, πέντε άντρες είχε πάρει για να δει ποιος θα είναι ο σύζυγος, αλλά στην αραμαϊκή γλώσσα υπάρχει ταύτισης ανδρός και σύζυγου. Αυτά είναι η γλώσσα. Γι' αυτό λέω, τα παιδάκια στο Σταύρο, αρχαία ελληνικά υπεράνω όλων και όχι αραμαϊκά.
Όχι, ευτυχώς είναι λίγο εξαφανισμένη η γλώσσα αυτή και είμαστε στα ελληνικά και το χιούμορ είναι πολύ σπουδαίο στην εκκλησία μας και μας αρέσει πολύ. Μια βεβαιότητα, διότι η αγάπη τον φόβο εκβάλλει και όπως σε όλα τα πράγματα υπάρχουν ποιοτικές καταστάσεις, έτσι είναι και στο χιούμορ. Άλλο εκχυδαϊσμός και άλλο το χιούμορ. Δεν μπορεί λοιπόν από φόβο μην εκχυδαϊσ. Έπασα γρουγουρούρο στο δέντη. Εκχυδαϊσ. Να κάνω ριζητή απαγόρευση για το χιούμορ. Κάτι δεν πάει καλά μέσα. Βλέπουμε Αγίους, τον Άγιο Παΐσιο ας πούμε, λένε όσοι τον συνάντησαν ότι είχε πολύ χιούμορ. Και ο Άγιος. Και ο Άγιος. Πορφύριος. Μίλα δυνατότερα, Χριστιανέ. Είναι και ο Πατυνακτάριος, είμαστε όλοι εδώ, μια μεγάλη παρέα στο Αρχονταρίκι. Και ο Άγιος Πορφύριος, Γέροντα. Πες το, γιατί τα αυτιά μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πώς τα είπαμε τα αυτιά. Όταν. Έχω νότα, ακούει να κουβέντω. Και λοιπόν να επιστρέψουμε στην Σαμαρίτιδα που ήταν και κοκέτα. Ναι, και ου. Της είπε ο Χριστός όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν η αρχή, Γέροντα, να καταλάβει ότι πρόκειται για προφήτη. Είναι τα σημεία που ήθελαν οι Ιουδαίοι. Σημεία και προφητείες, έτσι. Σημεία και προφητείες, βέβαια, διότι ο άλλος το είπε. Εγώ το έκανα. Το ερώτημα αυτό δεν το έθεσαν οι Εβραίοι ποτέ στον εαυτό τους. Δηλαδή, ο Μωυσής το είπε. Αφού το είπε ο Μωυσής, έτσι θα είμαι. Εσύ τήρησες τον Μωυσή. Και σε κάθε εντολή ενός των πατέρων ρωτήθηκες, εκτελώντας την εντολή, αν αισθάνεσαι μέσα την ατέλειωτη αγάπη της θεότητας ή απλώς κάνεις την εντολή και χάνεται η αγάπη, τότε τι την κάνεις. Γιατί το ανώτερο από όλα τα πράγματα και από την προφητεία ή στην προσκοριντίωση επιστολή είναι η αγάπη, και το λέω και το ξαναλέω, και η αγάπη είναι θυσία, όχι αυτοικανοποίηση. Είδε, το έκανε τώρα ο Γιώργος αυτό που το είπε. Μπράβο μου. Να πεις το μπράβο σου, άμα δέχτηκες να μην το κάνει και δεν τον του κρέμασε στην κουτάλα, στην κουζίρα και εκφάει μόνος. Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι χριστιανοί συνήθως. Το είπε ο Κύριος, το είπε ο Παύλος. Μου λέει, εσύ το κάνει ή στην πράξη τι συντελείται μέσα σου. Από τη θεωρία στην πράξη, αυτή είναι η απόσταση. Η Σαμαρίτιδα από τη θεωρία μετά την αποκάλυψη περνάει στην πράξη ωστόσο. Α, περίτρανα. Α, όχι μόνο στην πράξη, αλλά συγκαταλέγεται και στους μάρτυρες και θα υπηρετήσει έμπρακτα το λόγο της αληθείας. Και είναι περιβόητη. Αγία Φωτεινή. Τέλος. Τι είναι η περιβόητη? Αγία Φωτεινή. Και όταν πηγαίνουν οι Αθηναίοι σήμερα στην Αγία Φωτεινή για να δείξουν την αγάπη τους, άλλο έρωτας και άλλο αγάπη, να σκέφτονται, έχουν τη διαδρομή κάνει που έκανε η Σαμαρίτιδα μέχρι να γίνει Αγία Φωτεινή. Γιατί αυτό είναι αλήθεια, είναι ότι υπηρετεί την αλήθεια με τον τρόπο της αυτό. Εν πνεύματι και αληθεία. Είχε κόπο η διαδρομή της. Αναφεζήτητα, γιατί είναι η διαδρομή της έγινε στην απολυταρχία αυτού του τέρατος της ιστορίας του Νέρονα. Και η μαρτυρία που κατέθεσε είναι στους διωγμούς των έρωνων.
φρενοβλαβούς. Αλλά ξέρετε, όλοι ασχολούμαστε με τα ωραία λόγια, αλλά όταν μπαίνουν τα δύσκολα που έχουν να κάνουν με το εγώ μας ως ελευθερία, σπάνια απελευθερώνουμε το εγώ μας από το εγώ μας. Και γίνεται ακόμα χειρότερα υπόδουλο εις το εγώ. Καταλάβατε, κύριε Χατζή. Και οι τηρήσοντες, οι τηρήτοντες από τις πολύ φαρδιές μανίκες, να δούμε κατά πόσο έχουν φάρδος και πλάτος στην αδυναμία του πιστού. Ο άνθρωπος γενικά έχει την τάση να εκμεταλλεύεται τον άλλον άνθρωπο. Έτσι, ποιος είναι το εγώ, ας πούμε. Αυτό που απέφυγε η Σαμαρίτισσα. Κοιτάξτε να δείτε. Πού το βλέπουμε έμπρακτα. Στη συναλλαγή των ανθρώπων. Τι πουλάτε, πιπέρι και διάφορα μπαχαρικά. Δεν τον αφήνετε όμως τον πελάτη να έρθει μέσα από το πάγκο. Εσείς είστε στο πάγκο. Ο πάγκος είναι ανάμεσα σε εσάς και στο πελάτη. Διατύχισμα. Και εσείς είστε αυτοί που θα βγάλει την πραμάτια, το κείμενο, θα το ζυγίσετε και θα πείτε τόσο μου χρωστά. Και το αντίτιμο. Γιατί δεν καταργείται ο πάγκος. Είναι η πρακτική πλευρά των ανθρωπίνων σχέσεων εξουσίας, μάλλον σε προκειμένη περίπτωση, ιδιοκτησιακό και πελατειακό. Είναι η ιδιοκτησία του πολλώντος και δεν είναι η ιδιοκτησία του αγοράζοντος. Όμως εκεί υπάρχει ένα στοιχείο επιβίωσης που το έχει ο άνθρωπος μέσα. Μήπως όμως το στοιχείο της επιβίωσης υπάρχει σε ένα αδιαμφισβήτητο εγώ και ουέ και λίμωνο εάν φυγεί το εγώ και εκεί ποια είναι η αγάπη που καταλύει το. Αγάπα το Θεό και κάνει ό,τι θέλεις. Πού είναι αυτή την προϋπόθεση για τη λατρεία του Θεού. Πού να τη βρούμε σήμερα. Χρειάζεται μια διαδρομή, γέροντα, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να αγαπήσει χωρίς να περάσουν κάποια σκαλοπάτια, μια κλίμακα. Εσάς, όταν πηγαίνετε στο παγκάρι για να πλερώσετε τα κεριά, γιατί σας έκανε εντύπωση ότι στο κάθισμα δεν υπάρχει παγκάρι και δεν υπάρχει και... Υπάρχει το κερί και η εικόνα εδώ. Το κερί και η εικόνα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν. Είναι μια αγωγή αυτό, θέλετε να πείτε. Μια αγωγή. Μια αγωγή, την οποία μπορεί κανείς να την γενικεύσει. Δηλαδή, να μην χρειάζεται να επεμβαίνει ο επίτροπος τι να λέει. Α, όχι, αφήσατε 50 λεπτά, δεν μπορείτε να πάρετε το κερί που κάνει 1 ευρώ ή τουλάχιστον πήρατε, αφήσατε 50 λεπτά και πήρατε ένα κερί για 10 λεπτά. Σας επιστρέφουμε πίσω. Δεν έχουμε. Με καταλαβαίνετε, μέσα στις λεπτές κινήσεις φαίνεται η εσωτερική τοποθέτηση. Άρα εμείς οι πιστοί μαθητεύουμε κατά κάποιο τρόπο στο παράδειγμα των ανθρώπων που έχουν κάποια πνευματική εξουσία. Ως πιστοί καλούμεθα όλοι σε μία αένα ομαθητεία και θα στέψουμε όχι το δράκο του Αγιώργη, αλλά το δράκο που κουβαλάμε μέσα μας και λέγεται το κίνητρο. Όσο ζω, τόσο μαθαίνω. Και είχε περάσει τον Γολγοθά της μεταστροφής του νου, θα μπορούσε να διατηρεί αυτή τη στάση. Αδιανόητο, διότι θα ήξερε ποια ήταν η πορεία του. Ενώ εάν ο άλλος που ούτε καν μπορεί να συλλάβει τη δύσκολη αυτή πορεία, κρίνει με τον δείκτη τον μετανοούντα, τον μετανοήσαντα, τότε αυτό δείχνει ότι ο ίδιος δεν έχει βιώσει ποτέ του τι εστί μεταστροφή του νου, μετάνοια. Μόνο του πώς μπορεί να εξωτερικεύσει δίθεν τη μετάνοια με τις τούπες.
θα μπορούσε κάποιος της εποχής της Σαμαρίτιδας να την κατηγορήσει. Ποια είσαι εσύ που έρχεσαι και κυρία της τώρα, εφόσον έκανες τόσα στη ζωή σου πριν? Ναι, είχε ένα ελαφρυντικό η Σαμαρίτιδας όμως, την αραμαϊκή γλώσσα, ότι δεν υπάρχει ταύτισης άντρας μου και σύζυγός μου. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό δεν υπάρχει. Οπότε την ανθρώπινη μοναξιά, την οντολογική μοναξιά, γιατί ο άνθρωπος είναι και πνεύμα και ψυχή και σώμα, και το τονίζω, γιατί αυτό είναι μεγάλη δυσκολία σήμερα, ακόμα και για μέλη της Εκκλησίας, το τρισυπόστατο του ανθρώπου, ότι δεν είναι μόνο ψυχή και σώμα όπως στον Πλάτωνα, αλλά ψυχή και πνεύμα και σώμα. Και αυτή την τριάδα να την κρατήσεις σε ισορροπία, άνευ αγάπης, εσύ ο ίδιος, είναι δύσκολο, πόσο μάλλον για έναν άλλο με το τεντωμένο δίκτυ που καραδοκεί να κατηγορήσει τον συνάνθρωπό του, για να αισθάνεται όχι μόνο στην αδυναμία της διακρίσεως. Γέροντα, μια ευχή στους ακροατές μας που σας ακούνε με αφορμή όλη αυτή την ιστορία που μας είπατε σήμερα. Νομίζω ότι η ευχή που δίνω είναι ως μέλη της Εκκλησίας να κατανοήσω τι εστί Εκκλησία, θέτοντας το ερώτημα στον ίδιο μας τον εαυτό. Δεχόμεθα ότι η αγάπη είναι η βάση της ενότητας διαφόρων, οντολογικά διαφόρων ανθρώπων, για να γίνουν ένα σώμα της Εκκλησίας, ή βλέπουν ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός της αγάπης που θα μπορούσε να ενώσει τα μέλη της Εκκλησίας μεταξύ του. Διότι ο Θεός αγάπη εστί, τι είναι η προϋπόθεση, εάν θέλω να ενωθώ εν Κυρίω, εν Θεό, θα πρέπει να έχω για κολλητική μάζα όχι τη λόγω στιγμής, αλλά την ανεξίτρινη δύναμη της ενότητος, που είναι μόνον και μόνον η αγάπη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ. Oh, man, oh.
Πόρνη γυναίκη διαλέγετο η δωρέτο ο εν είδαση την γη κρέμασας η δωρζή των ο πήγας και λίμνας υδάτων εκ χέων θέλων ελκύσε όντως υπό του πολεμήτο ροός έκτρου και ποτίσαστε ειδόρ ζωής την φλεγόμενη εν την ατοπίσα ως μόνος εσπλάχνος και φιλάνθρωπος. Ακούσαμε λοιπόν τον Γέροντα Γαβριήλ Κοβιλιάτη σε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε για την Σαμαρίτιδα, τη συνάντηση με τον Χριστό, για όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που εμείς πρέπει να έχουμε στη ζωή μας υπόψη μας για να είμαστε εν πνεύματι και αληθεία, όπως ήταν η Σαμαρίτιδα και όπως ήταν όλα τα παιδιά του Θεού. Ιη Θεού να γίνουμε και εμείς λοιπόν. Ακούσαμε προηγουμένως το δοξαστικό του Ασπερινού της Σαμαρίτιδος από τους μοναχούς του Ιερού Καθίσματος. Για εσάς που ρωτάτε, μπορείτε να ακούσετε ομιλίες του Γέροντος Γαβριήλ στο YouTube, αν πληκτρολογήσετε Γέροντος Γαβριήλ Κοβιλιάτης, Ιερό Κάθισμα Μεταμορφώσεις ο Σωτήρος, Άνω Βολούς. Να τελειώσουμε με ένα ποίημα του Τάσου Θεοφιλογιαννάκου που θα μπορούσε να το λέει η Σαμαρίτιδα στο Χριστό. Κύριε, το ήξερα πως θα ξεγίνω και ξέγινα. Πάρε λοιπόν τώρα το θάνατό μου, που τον προτίμησα από χιλιάδες κανονικές ζωές, δωροτίμιο, το μόνο που όντως κατάφερα, και χτίσε, εσύ που αθόρυβα χτίζεις, μια ανάσταση αληθινή από το ίδιο μου το αίμα, ποιητή μου. Εδώ φτάσαμε στο τέλος τον επίλογο της εκπομπής. Να σας πούμε για ένα πολύ καλό βιβλίο με τίτλο «Όταν μιλάει η σιωπή», που εξιστορεί τη συνάντηση τεσσάρων εφήβων με την Εκκλησία μας. Το βιβλίο επιμελήθηκε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και βρίσκεται στην δεύτερη εκδοσή του. Είναι μια πολύ καλή ιδέα για δώρο σε έναν έφηβο που αγαπάμε για το καλοκαίρι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Από
του Βαγγέλη του Σφαγιανάκη που είχε την επιλογή της μουσικής, τη Δέσποινα τη Βροχίδου που επικοινώνησε μαζί σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και από εμένα πολλές ευχές να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Παλαιά. Με τη Σοφία Χαζή.